προβληματισμό ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας. Σε αυτό θα απευθυνθεί. Κύριε Φραμπουργάρη, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας. Καλημέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε από τα δύσκολα. Έχω βαρεθεί, ειλικρινά και εγώ και οι συνεργάτες μου εδώ, να ακούμε ότι πτωχεύουμε στις 11, στις 12, στις 13, στις 17, στις 19. Όπως επίσης έχουμε βαρεθεί να ακούμε ότι συμφωνούμε στις 11, στις 12, στις 17, στις 19. Είμαστε ανάμεσα στο συμφωνούμε και πτωχεύουμε. Πτωχεύουμε και συμφωνούμε και διαφωνούμε. Είμαστε ένας λαός που επηρεάζεται εύκολα από όλα αυτά τα πράγματα. Και η ψυχοσύνθεσή μας καθορίζεται από αυτά. Πείτε μου σας παρακαλώ, πού βρισκόμαστε? Εγώ νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μία διαπραγμάτευση σκληρή, δύσκολη, όπου η μεν κυβέρνηση έχει θέσει κάποια θέματα από τα οποία δεν πηγαίνει. Οι κόκκινες γραμμές που λέμε. Πίσω, δεν μ' αρέσει να τις λέω κόκκινες γραμμές. Ναι. Κάποια θέματα από τα οποία δεν μπορεί να πάει πίσω και δεν πηγαίνει πίσω, διότι είναι τα θέματα εκείνα τα οποία συνέβαλαν στην τραγική κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική κοινωνία και κυρίως τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Και από την άλλη μεριά είναι οι δανειστές που λέμε, σε εισαγωγικά, είναι οι δανειστές οι οποίοι επιδιώκουν όσο το δυνατόν περισσότερο να πιέζουν για να κερδίσουν περισσότερα, όχι γιατί θεωρούν ότι κερδίζοντας περισσότερα είναι λύση για την ελληνική κοινωνία ή για την οικονομία ή ακόμα περισσότερο για την ανάπτυξη της Ευρώπης, αλλά γιατί θέλουν ουσιαστικά να επιβάλλουν μία επιλογή που ξεκινήσαν πριν από 5 χρόνια και αποδείχθηκε καταστροφική και δεν θέλουν να την πάρουν πίσω. Αυτή η μάχη, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι και δύσκολη και δίνεται από τη μεριά τη δική μας και πιστεύουμε ότι πλησιάζει το να την κερδίσουμε. Κανένας δεν θέλει να μειωθούν μισθοί, κανένας δεν θέλει να μειωθούν συντάξεις, κανένας δεν θέλει να αυξηθεί φορολογία. Από την άλλη πλευρά, έτσι, κανένας δεν θέλει. Αυτά πιέζουν. Δεν υπάρχει από κανένας. Τους Έλληνες, από τους Έλληνες πολίτες. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν θέλει κανένας. Ναι. Όταν μας λένε ότι καθυστερείται, ότι δεν υπογράφεται τη... Για την πολίτευση εννοείται. Βεβαίως. Όταν μας λένε καθυστερείτε, πολύ καθυστερείτε, λες και είμαστε 5 χρόνια στην κυβέρνηση, 2 μήνες είμαστε. Μας λένε καθυστερείτε, καθυστερήσατε, θα χάσουμε το τρένο, δεν υπογράφεται. Τι να υπογράψουμε, να μας απαντήσουν. Τι να όταν λένε να υπογράψουμε για να πάρουμε τα λεφτά, τι εννοούνε? Να υπογράψουμε μείωση των συντάξεων, να υπογράψουμε μείωση των μισθών, να υπογράψουμε ομαδικές απολύσεις, τι εννοούν? Ομά λοιπόν λένε οι άλλοι, ωραία, τότε δεν έχει λεφτά. Αν δεν έχει λεφτά. Όχι, εγώ απάντησα τώρα σε αυτές που λέτε ότι κανείς δεν λέει. Ναι, σωστό, σωστό. Αλλά... Λοιπόν λένε, κάποιοι ουσιαστικά μπορεί να μην το λένε ανοιχτά, αλλά όταν λένε ότι καθυστερούμε και δεν υπογράφουμε, τι εννοούν? Εσείς υπενήσεις ότι όταν λένε συμφωνήστε, είναι σαν να σας λένε υπογράψτε για τις μειώσεις μισθών, συντάξεων, αύξηση φορολογίας. Δεν μας λένε, δεν μας βάζουν αυτοί τους όρους. Εάν όμως δεν καταλήξουμε γρήγορα σε συμφωνία, η οικονομική ασφυξία είναι γεγονός. Ότι υπάρχει δυσκολία στην ρευστότητα την οικονομική, υπάρχει. Μέχρι τώρα καλά έχουμε πάει. Δηλαδή καταφέραμε, όχι καλά. Έχουν δηλαδή, καθυστερήσει κάποια πράγματα και θέλω να σας κάνω κάποια παράπονα. Ένα κρίσιμο θέμα που υπάρχει, που θα τα πούμε ελπίζω αργότερα, είναι ότι δεν έχει αρχίσει, που μια προσπάθεια που τουλάχιστον εγώ κάνω συνεχώς, είναι να ξεκινήσει η επανεκκίνηση της οικονομίας. Η παραγωγική ανασυγκρότηση, να αρχίσει να λειτουργεί αυτό. Και γίνεται προσπάθεια. Θα σας πω για ποιους λόγους έχουμε κολλήσει. Αλλά πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ένα έντιμο συμβιβασμό που λέμε και θα υπάρξει ροή χρηματοδότηση στην ελληνική οικονομία. Διαβάζω λοιπόν ότι δεν είναι η καταληκτική ημερομηνία 24 Απριλίου. Περιμέναμε ότι 24 Απριλίου θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Όλοι λέγανε, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, και εσείς είσαστε αισιόδοξος ότι 24 Απριλίου. Μα εγώ είμαι αισιόδοξος. Είναι και γιορτή μου 23, λέω 24. Αλλά δεν με νοιάζει με 24, 5, 3, δεν παίζει κανένα ρόλο. Το θέμα τώρα μιλάμε για Μάη. Το θέμα είναι να καταλήξει σε συμφωνία. Το αν καθυστερήσει μια εβδομάδα ή 10 μέρες, αυτό μπορεί να παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο. Έντιμο συμβιβασμό, τι εννοείται?
Ωραία, να δεχτώ εγώ 10, να δεχτείς και εσύ 10 και να μοιράσουμε τη διαφορά. Έτοιμο συμβασμό εννοούμε ότι και αυτό και οι 26 προτάσεις που έχουμε καταθέσει έχουν στοιχεία έτοιμου συμβασμού γιατί μέσα. Γιατί λένε όμως ότι δεν μας καλύπτουν αυτές οι προτάσεις, γιατί θέλουν και άλλα. Οι πληροφορίες, οι πληροφορίες που έρχονται είναι ότι, ναι, ότι δεν μας φτάνουν. Ναι. Δεν, ότι δεν μας ικανοποιούν, ναι, οι προτάσεις που έχετε κάνει. Ναι, εντάξει. Εγώ από επίσημα χείλη δεν έχει ακουστεί αυτό. Δηλαδή από αυτούς που συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση. Εγώ νομίζω ότι είναι μία μεταφορά σε εισαγωγικά ψευδών ειδήσεων που γίνεται μέσω κάποιων εφημερίδων και μεταφέρονται και στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αν δεν τους ικανοποιούν, γιατί συνεχίζουν. Γιατί δεν μας λένε ότι σταματάμε, παιδιά, δεν ικανοποιεί αυτό, τι να καθόμαστε τρεις μέρες να παιδευόμαστε, δεν είναι έτσι. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις οι οποίες ουσιαστικά δίνουν τη δυνατότητα στο κράτος να αρχίσει να λειτουργεί. Δίνουν τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση να γίνει παραγωγική. Δίνουν τη δυνατότητα στους μηχανισμούς να ελέγξουν αυτό που λες εσύ συνεχώς και έχεις απόλυτο δίκιο, και τη φοροδιαφυγή και τη φοροκλοπή και κυρίως να γυρίσουν τα λεφτά πίσω. Οι προτάσεις, προσέξτε, γιατί δεν μας λένε, γιατί δεν μας λένε. Δεν πρέπει να τους σουβαλιάζουμε όλους και δικαιολογημένα κάποιοι ασκούν κριτική. Εκείνους οι οποίοι παρανόμως έβγαλαν τα χρήματά τους και οι οποίοι παρανόμως τα έχουν αποκτήσει. Που είναι αφορολόγητα. Ακριβώς, δηλαδή όταν είναι αφορολόγητα. Και πώς τα έχουν αποκτήσει, με ενδιαφέρει, κύριε Υπουργέ. Ναι, υπάρχει και πώς τα έχουν αποκτήσει. Γιατί αν έχουν κάνει εμπόριο λευκής σαρκός, αν είναι δουλέμποροι που συνεργάστηκαν με δουλέμποροι από την Τουρκία έτσι, και έβγαλαν κάποια χρήματα, γιατί και εσείς ετοιμάζετε ένα νόμο και τους λέγατε αν δώσεις το 15% θα κάνει μια. Αυτοί θα πάνε και φυλακοί, πολλοί φυλακοί. Δηλαδή, αν είναι ελαφρύ. Για να επανέλθουμε σε αυτό που δεν σας άρεσε, στις κόκκινες γραμμές που και εμένα δεν μου αρέσει, σε αυτά που λέτε, σε αυτά δεν κάνουμε πίσω. Εάν λοιπόν εσείς λέτε σε αυτά δεν κάνουμε πίσω, εμείς άλλες μειώσεις μισθών και συντάξεων, κύριοι, και φορολογία δεν θα αυξήσουμε. Είναι λογικό, έτσι. Είναι λογικό. Και οι άλλοι σας πούνε, εταίροι, δανειστές, όπως θέλετε τους λέτε, εμένα με ενοχλούσε το δανειστές. Ναι. Το εταίροι, γιατί εταίροι. Είναι δανειστές, ναι, εταίροι σε εισαγωγικά, έτσι, εγώ λέω. Ναι. Και το εταίροι παρεξηγήσιμο, είναι τέλος πάντων. Γι' αυτό, ναι, όχι, ναι, ναι, ναι. Όχι σε... Το θηλυκό είναι παρεξηγή. Ναι, μπορεί η εταίρα, η Μέρκελ. Δεν είναι εταίρα. Πώς το είπα τώρα, βλέπεις, έκανα το λάθος. Εάν λοιπόν σας πούνε ότι ξέρετε κάτι, δεν κάνουμε πίσω σε αυτά εμείς, θα έρθει ρήξη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνουν πίσω. Όχι να κάνουν πίσω, δεν είναι πίσω για αυτούς. Γιατί είσαστε απόλυτος και εσάς σας ακούω. Ξέρετε, τον ακούσω ένα νέο άνθρωπο να είναι, δεν είσαστε μεγάλος, αλλά είσαστε έμπειρος. Το να ακούσω ένα λιγότερο έμπειρο να είναι απόλυτος, λέω εντάξει, είναι και της ηλικίας. Αλλά ένα ο οποίος είναι παρουτοκαπνισμένος, ναι, γιατί έχετε ένα παρελθόν. Γι' αυτό. Χρειάζεται μια σιγουριά πάντως. Ναι, γι' αυτό. Ναι, εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι. Να σας πω και κάτι. Δεν είναι τώρα. Εγώ δεν τα λέω τώρα αυτά. Εγώ τα λέω από το 9. Πόσες φορές από το 9 έχουμε χρεοκοπήσει? Εκατοντάδες χιλιάδες φορές. Και με διάφορα στελέχη τα οποία το ανέφεραν αυτό. Εγώ πίστευα και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει αποφασίσει, οι κυρίαρχες δυνάμεις δεν έχουν αποφασίσει να διαλύσουν την Ευρωζώνη. Διότι μία αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη και με τη βασική αυτή γεωστρατηγική θέση που έχει, κατά τη γνώμη μου, θα αρχίζει να ξυλώνει η κάλτσα. Διότι με ποια λογική θα φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη και δεν θα φύγει η Ιταλία που έχει και αυτή 2,5-3 χρέη, ή θα αρχίσει μετά η Γαλλία η οποία είναι εκτός και η Αγγλία. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν έχουν αποφασίσει αυτό, γιατί θα τους στοιχήσει πάρα πολύ. Και αν θυμόσαστε πέρυσι τα Χριστούγεννα τις δηλώσεις της Μέρκελ, η οποία είχε πει ότι μία αποχώρηση της Ελλάδας θα είναι καταστροφική για την Ευρωζώνη. Αλλά δεν πιστεύετε λοιπόν. Πάμε στον έτοιμο συμβασμό. Αλλά δεν είναι ότι το είδα στο όνειρό μου και δεν το πιστεύω. Έχω κάποια στοιχεία τα οποία στοιχειοθετούν αυτό που λέω. Βεβαίως δεν είναι 100% σίγουρο. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να συμβεί και το ατύχημα. Αλλά η βασική μου εκτίμηση. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να το επιδιώκετε και εσείς το ατύχημα. Όχι, δεν το επιδιώκω. Δηλαδή, εμέσως πριν σαφώς
Σε αυτό είμαι σαφής. Εμείς αυτό, από την εντολή που έχουμε, την εντολή που πήραμε από τον ελληνικό λαό, είναι εντός ευρώ, δεν είναι εκτός ευρώ, συμφωνία, έτσι, και ταυτόχρονα δεν υποχωρούμε. Παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εντός ευρώ. Υπάρχει και το άλλο, ο έντιμος συμβιβασμός. Ο έντιμος συμβιβασμός μήπως περιλαμβάνει κάποια μέτρα τα οποία εσείς θα τα βαφτίσετε, μέτρα τα οποία για μια χώρα που αντιμετωπίζει οικονομική κρίση πρέπει να επιβληθούν. Δηλαδή, για παράδειγμα, ποια δηλαδή? Φορολογία, δεν υπάρχει κανένα. Φορολογία στους έχοντες. Δεν έχετε ξεκαθαρίσει ποιοι είναι οι έχοντες. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Να φορολογηθούν οι έχοντες. Για παράδειγμα στον ΕΦΗ. Αλλά προσέξτε, αν ένας τίμιος άνθρωπος, ο οποίος είχε αποκτήσει με 1000 βάσανα ένα σπίτι και είναι από την επαρχία η γυναίκα του ή αυτός και έχουν άλλο ένα, αυτός ο άνθρωπος είναι πλούσιος? Όχι. Έχουμε πει ότι αυτοί οι οποίοι έχουν πρώτα-πρώτα η πρώτη κατοικία και ένα μικρό εξοχικό, δεν υπάρχει περίπτωση να φορολογηθούν. Έχετε προσδιορίσει το ποσό? 100-200 χιλιάδες το αφορολόγητο περίπου, πώς θα είναι? Κοιτάτε, να σας πω γιατί δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το αφορολόγητο. Διότι πρέπει, και αυτό ετοιμάζουμε τώρα για να βγάλουμε τον καινούριο έμφυα. Πρέπει να το κάνετε σύντομα αυτό. Ναι, αυτό λέω. Αυτό γιατί ετοιμάζουμε. Κάποιοι, ξέρετε τι σας λένε? Θα το πάτε τσούκου 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 για να φορολογήσετε με το παλιό. Όχι, όχι, δεν θα φορολογήσουμε με το παλιό. Αυτό κάνουμε, να βγάλουμε τις νέες τιμές, ούτως ώστε να μπορούμε να προσδιορίσουμε τα όρια. Νέες αντικειμενικές αξίες. Νέες αντικειμενικές αξίες. Και θα δούμε, έτσι, αυτό που έχουμε πει είναι ότι περίπου αυτά που θα εισπράξουμε από τον έμφυα, από την φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας είναι περίπου 1,5 με 1,800. Με βάση αυτό το κριτήριο θα ξεκινήσουμε από τα πολύ υψηλά. Υπάρχουν εκατοντάδες οι οποίοι έχουν πάνω από 5 δις περιουσία. Η διαφορά που προκύπτει τώρα με τον έμφυα, είχαμε γύρω είναι στα 2... Είναι 800 εκατομμύρια. Ναι, 800, περίπου, τα 800 αυτά που λείπουν, από πού θα τα πάρετε? Ναι, θα τα πάρουμε από αλλού. Εδώ είναι πολλά το... παραπάνω θα πάρουμε πρώτα-πρώτα από τη φοροδιαφυγή. Πολλά παραπάνω. Δεν πολλά χρόνια, αλλά δεν θέλω να τους βρείτε. Ή, όχι, όχι. Ένα παράδειγμα. Χθες είχαμε εδώ τον, τον κύριο Μητρόπουλο. Ναι. Ο κύριος Μητρόπουλος έκανε μια σημαντική αποκάλυψη. Και από κυβερνητικής πλευράς δεν ακούστηκε καμία αντίδραση. Ναι. Είναι αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Μητρόπουλος. Είπε ότι στη λίστα Νικολούδη υπάρχει πλήθος πολιτικών προσώπων που προέρχεται από το σύνολο του πολιτικού κόσμου εκτός του ΚΚΕ. Και ότι σε αυτή τη λίστα δεν υπάρχουν μόνο πολιτικοί από όλα τα κόμματα εκτός του ΚΚΕ, αλλά υπάρχουν και επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι. Το κατήγγειλε, δεν κουνήθηκε φίλο. Ναι, εγώ θέλω να πω τώρα ότι ανακαλύψαμε την Αμερική. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τώρα τι ανακαλύψαμε. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτή είναι δικαιολογημένα ή όχι τα χρήματα αυτά. Ναι, όταν λέω ανακαλύψαμε την Αμερική, λέμε ότι, είναι, λέμε ότι στις λίστες είναι επιχειρηματίες. Λογικό δεν είναι? Ναι. Λέμε ότι είναι επιχειρηματίες, ότι είναι. Εντάξει, το πολιτική δεν είναι εργολάβοι, ότι είναι. Η πολιτική είναι λογικό. Ναι. Είπε μάλιστα ότι είναι μέσα σε αυτή τη λίστα συγγενείς και οι ίδιοι όσοι έχουν διατελέσει Υπουργοί Οικονομικών. Κάτι, ναι, τέτοιο δεν είναι? Εντάξει, αυτό πρέπει να έχει πάρει τη λίστα και να πει. Εγώ ακριβώς δεν μπορώ να πω. Αυτή η λίστα είναι κλειδωμένη. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η λίστα είναι κλειδωμένη. Ακριβώς. Αλλά ξέρετε κάτι, έχουν δίκιο εκείνοι οι οποίοι ασκούν κριτική. Να σας πω, κύριε Παπαδάκη, μπορεί εγώ να φοβάμαι ότι το είπε. Ότι από τη στιγμή που βγήκε εδώ πρέπει να τους πιέσεις να πούνε. Όχι πια τα ονόματα, γιατί δεν θα πούν στην τηλεόραση τα ονόματα. Τουλάχιστον στη Βουλή να πάει αυτή. Εγώ δεν άκουσα τη δήλωση αυτή. Δεν την άκουσα. Σας πιστεύω ότι το είπε. Χθες εδώ, ειλικρινά σας θεωρώ, μιλάω, είναι πρωτοσέλιδο. Όχι, το πιστεύω, το πιστεύω. Είναι πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες. Δεν με πείθετε γι' αυτό. Τώρα τα πρωτοσέλιδα δεν πάνε να πει ότι. Να σας βγάλω βίντεο, θέλετε? Όχι, δεν το, εγώ λέω σας πιστεύω. Αλλά μην μου λέτε τώρα το πιθετάχει πρωτοσέλιδα. Όχι, 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 ναι, ναι. Να βγάζει πρωτοσέλιδα ό,τι θέλετε. Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Πάντως, αλλά θεωρώ πραγματικά χάρη ότι αν είπε τόσο ένα τέτοιο πράγμα ο κύριος Μητρόπουλος, ότι αυτό και ξέρει ότι δεν είναι οι τάδε βουλευτές και είναι οι τάδε βουλευτές. Είναι υποχρεωμένος να τα... βεβαίως. Είναι υποχρεωμένος να τα πει. Βεβαίως. Ή να διευκρινίσει τι εννοούσε. Ή δεν να διευκρινίσει έτσι, έτσι, τι εννοούσε. Και εγώ, εγώ πιστεύω, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί έτσι τσουβαλιάζονται όλοι έτσι, και διασύρονται, ναι, πολλοί. Και είπαμε ότι εφόσον, κύριε Μητρόπουλο, εννοείστε, είσαστε υποχρεωμένος στη Βουλή να τα πείτε. Και αυτό του είπε και ο κ. Και νομίζω ότι. Και πρότεινε μάλιστα και φορολόγηση 1 δισεκατομμύριο ευρώ να πάρετε, ναι, από αυτήν την. Ότι από αυτή μπορείτε να κάνετε. Και νομίζω ότι είναι υπόθεση του κ. Νικολούδη, αυτή που είναι υπουργός
και ο οποίος και σοβαρός είναι και με βήματα σοβαρά πηγαίνει και το ψάχνει το θέμα. Αν θεωρούσε ο κύριος Νικολούδης ότι ήρθε η ώρα να πει τέτοια πράγματα, θα τα έλεγε και με στοιχεία. Υπάρχει η αντιπολίτευση και υπάρχει και η πάλι η ιδεολογική, η οποία όσο είσαστε στην αντιπολίτευση, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν θεμητή και εγώ θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει και εσωκομματική αντιπολίτευση. Όταν όμως έρχεσαι στην εξουσία, υπάρχει μια ενιαία πολιτική η οποία καθορίζεται από την κυβέρνηση και όχι από το κόμμα και τις συνιστώσεις του. Τι θα κάνετε με τις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ? Πρώτα, οι συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ακούω που το λένε συνέχεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει ενιαίο κόμμα. Έχουν καταργηθεί οι συνιστώσεις. Άρα πρέπει να βράβει. Ξέρω που πάει. Οι τάσεις λοιπόν. Μου το επιτρέπετε να το πω. Ναι. Παλιά καραβάνα και δεν το βγαίνει εύκολα. Αλήθεια. Λοιπόν, οι τάσεις λοιπόν. Οι τάσεις είναι ρεύματα ιδεών. Θεμητό. Ρεύματα ιδεών. Άρα είναι απαραίτητο σε ένα κόμμα της αριστεράς, πιστεύω εγώ σε όλα τα κόμματα και ιδιαίτερα της ριζοσπαστικής ανανεωτικής αριστεράς όπως είμαστε εμείς, να υπάρχουν και οι διαφορετικές απόψεις. Το θέμα είναι αυτές οι διαφορετικές απόψεις να αναπτύσσονται σε ένα πλαίσιο όπου θα συμβάλλουν σε προώθηση αυτό που λέμε των θέσεων τις οποίες υποστηρίζουμε. Μέχρι τώρα πρέπει να ξέρετε, 2-3 μήνες που είμαστε κυβέρνηση, πάμε καλά. Δηλαδή ακούγονται οι διαφορετικές απόψεις. Να κρατήσω το μέχρι τώρα. Ναι. Να κρατήσω το μέχρι τώρα. Είναι λογικό πάντα. Όπως λέω εγώ ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε καλά μέχρι που να μην το πω. Ναι. Όχι, λέω. Εγώ πιστεύω και εκτιμώ ότι είναι τέτοια η ευθύνη που έχουν όλα τα στελέχη. Μην νομίζετε κύριε Παπαδάκη ότι δεν σκέφτονται ή δεν έχουν την ευθύνη ότι αυτή τη στιγμή έχουν εκλεγεί από ένα κόσμο ο οποίος υποφέρει και αυτός ο κόσμος περιμένει από μας να δώσουμε απαντήσεις, όχι τις καλύτερες, αλλά απαντήσεις στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και αυτή τη συνείδηση, κατά τη γνώμη μου, την έχουν όλα τα στελέχη και της κυβέρνησης και του κόμματος. Πάρα λίγα λόγια σε θέματα. Δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν οι απόψεις, είπα. Υπάρχουν όμως και είναι και κάποιοι οι οποίοι... Είδαμε κάποιοι είχαν διαφοροποιηθεί κάποιοι... στο θέμα με τη συμφωνία της 23 Φεβρουαρίου. Ναι. Είχαν αντιδράσει. Ναι, λένε ότι... λένε για παράδειγμα... Αλλά όλοι την υποστηρίζουν. Η συμφωνία της 23 Φεβρουαρίου αποτελεί τη συνέχεια των μνημονίων. Έτσι. Ότι αποδέχεται πλήρως το χρέος, τους φόρους και τα πάντα. Και ότι αποτελεί συνέχεια των μνημονίων. Αυτό το λέει η αντιπολίτευση. Το λέει και το λένε και κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς. Ή ευτυχώς για εσάς. Δεν το λένε ακριβώς. Μπορεί να μην το πιστεύουν. Το λένε, αλλά το πιστεύουν. Δεν το λένε ακριβώς έτσι. Δεν το λένε ακριβώς έτσι. Λένε ότι υπάρχουν πτυχές του μνημονίου και όχι. Όχι ότι είναι η συνέχεια του μνημονίου. Υπάρχουν πτυχές του μνημονίου. Μάλιστα. Για να έρθουμε στα θέματα της επικαιρότητας τώρα. Μεταναστευτικό, ένα τεράστιο θέμα. Ένα τεράστιο θέμα που νομίζω ότι και εδώ γίνονται πρόχειρες. Ξέρετε, και εδώ πάλι είναι η αριστερή συνείδηση που μπορεί να συγκρούεται με τη ρεαλιστική αντιμετώπιση των θεμάτων. Άλλο το τι λέει η αριστερή σου ψυχή και η αριστερή σου σκέψη και άλλο τι λέει η ανάγκη του να ασκήσεις πολιτική σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τεράστιο οικονομικό ζήτημα, τεράστια οικονομική κρίση και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το καραβάνι των δυστυχισμένων, των εκατομμυρίων δυστυχισμένων και δεν υπερβάλλω, σύμφωνα με τον κύριο Βούτση, τον άκουσα και να τρίχιασα στη Βουλή. Λέει, 1,5 εκατομμύριο είναι στα παράλια. Στη λεκάνη της Μεσογείου είναι 4,5 εκατομμύρια. 4,5 εκατομμύρια. Τα οποία έχουν όλοι. Αυτοί είναι όλοι πρόσφυγες. Πρόσφυγες, ναι, προσέξτε. Δηλαδή αυτοί προέρχονται από τον πόλεμο. Από τον πόλεμο και από τις άλλες. Πώς αντέχει η Ελλάδα της κρίσης? Όχι. Όχι. Άρα. Μήπως με την πολιτική η οποία την ασκούμε όμως ότι ελάτε να λιαστείτε στις πλατείες. Ίσα-ίσα. Τους ανοίγουμε την όρεξη. Ίσα-ίσα. Εγώ πρέπει να ασκήσω κριτική. Το ξέρω. Και καλά κάνετε. Αυτή είναι η δουλειά. Ίσα-ίσα. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, κανείς δεν μας λέει έτσι, το τι πρέπει να γίνει με αυτούς. Η μία περίπτωση είναι όταν μπαίνουν στα σαπιοκάραβα να τους ρίχνουμε. Την αποκλείουμε. Κανένας δεν το θέλει αυτό.
την αποκλείουμε. Όχι, γιατί πρέπει να είμαστε και πραγματιστές. Όχι, να μην τους πνίξουμε. Δεν δε χωράτε, δε χωράτε κύριε Σισάμο. Δεν γίνεται αυτό. Η δεύτερη επιλογή είναι να κλείσουμε όλα τα σύνορα από πάνω, όπως τα κλείσαμε, και τα κλείνεις από πάνω, έρχονται με τις βάρκες και κινδυνεύουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή όταν η πίεση είναι τρομακτική από εκεί πέρα πάνω, έτσι, 5.500 πήγανε τη Μεγάλη Παρασκευή στην Ιταλία. Σε εμάς ήταν 500, στην Ιταλία πήγανε 5.500. Άρα είναι ένα συνολικό πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μας. Είμαστε και η Ευρώπη είναι υποχρεωμένη, αν θέλει να δείξει ότι είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι το πιο καλύτερο κομμάτι του κόσμου σε σχέση με τα κοινωνικά, τις ευαισθησίες και τέτοια, πρέπει να δώσει λύση στο θέμα των προσφύγων και των μεταναστών. Πρέπει να δώσει λύση. Δεν γίνεται. Το άλλο είναι αδιέξοδο. Ή πρέπει να τους φεκίζουμε, ή πρέπει να τους ρίχνουμε μέσα στη θάλασσα, ή πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι, έστω για 5, για 10, για 20 μέρες που θα μείνουν εδώ πέρα, να είναι ανθρώπινες. Θα μείνουν για 5, για 10. Να είναι ανθρώπινες. Ξέρετε, γιατί και με τα χαρτιά που θα τους δώσουμε, ναι, αλλά σύμφωνα με τη συνθήκη, κύριε Παπαδάκη, Σέγγεν και το Δουβλίνο 2, ναι, θα μπορούν να πάνε σε μια δεύτερη χώρα της Ευρώπης για 3 μήνες και θα ξανάρθουν μετά πάλι εδώ. Μα γι' αυτό όπου μιλάω, για την Ευρώπη, η οποία από τη μια μεριά ακολουθεί την πολιτική η οποία οδηγεί, 2 λεπτά, γιατί να δείτε τώρα και το θέμα της Ευρώπης συνολικά, στο οποίο πρέπει να κεντράρουμε όλοι, και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και όλα τα κόμματα κλπ. Έχουμε μια Ευρώπη η οποία επιδιώκει να κατεβάσει τον μισθό, ουσιαστικά να δημιουργήσει συνθήκες τραγικές για τον κόσμο, ένα. Απ' την άλλη μεριά έχουμε μια Ευρώπη η οποία δεν δείχνει καθόλου το ανθρωπιστικό της πρόσωπο σε εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ. Αυτή είναι καταγγελία. Δεν είναι καταγγελία. Διαπίστωση. Εδώ, δεν καταγγέλω. Διαπίστωση. Ναι. Μια διαπίστωση. Καλά κάνετε και με διορθώνετε. Ναι. Εγώ όμως πρέπει θέλω να λυθεί. Εγώ θέλω πολιτική που θα σκεφτεί. Ναι, θα και εγώ θέλω πολιτική. Λέει η άλλη πλευρά. Προσέξτε. Ναι, για να κάνω το συνήγορο του. Η άλλη πλευρά δεν λέει τίποτα. Δεν έκανε τίποτα τόσο καιρό, αλλά δεν πειράζει. Να λέει. Το ποτάμι. Κάνατε την Αθήνα αποθήκη ψυχών. Ναι, που σημαίνει, καλά, ότι μαζί με αυτούς τους ανθρώπους ή με τους δυστυχισμένους, τους ταλέπορους, ναι, αλλά με την πολιτική σας ενισχύετε το δουλέμπορο, τη διάθεση του δουλέμπορου, η Ελλάδα είναι εύκολο να σας δεχτεί και να παλέψει για τη λύση του προβλήματός σας. Μα εμείς το κάνουμε. Εμείς το κάνουμε αυτό. Χωρίς είναι πιο κοντά από την Τουρκία η Ελλάδα. Ναι, αν δεν πάρετε μέτρα θωράκιση. Ελλάδα και Τουρκία. Ελλάδα και Ιταλία είναι πιο κοντά, γι' αυτό γίνονται και οι αποβάσεις. Εμείς το κάναμε αυτό. Όχι, λέμε δεν ότι ξέρει τι λέει το ποτάμι, αν λέει τέτοια. Ναι, ότι με την πολιτική. Τι θέλει να κάνει επίθεση σε εμάς κι αυτή. Ή με την πολιτική την οποία ακολουθείτε, ότι ανοίγετε την όρεξη και σε περισσότερους να έρθουν. Γιατί ανοίγουν την όρεξη, τι κάνουμε δηλαδή, τους δίνουμε να τρώνε. Το φράγμα το, ναι, το καταργούμε. Δεν το καταργούμε, επάνω είναι το φράγμα. Ποιος το κατάργησε, εκεί το είναι. Έπεσε αυτό. Το και μάλιστα εγώ έχω κάνει και μια πρόταση να έχει διόδους, το ώστε όταν μπαίνουν μέσα να τους σταματάνε, να ελέγχουν τα χαρτιά τους, αν δεν έχουν... Μα και εδώ που τους έχουμε, τους έχουμε και γυρίζουν από εδώ και από εκεί, δελιά. Δεν έχουν καταλήμματα, δεν μένουν. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι τώρα που τους έχουμε. Αυτό λέγα, αν είδατε... Και σε λίγο αυτοί, αν πεινάσουν οι άνθρωποι αυτοί... Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ αν πεινάγα τα παιδιά μου, θα κλαβα, κύριε Φλαμπουράρη. Εγώ σας καταλαβαίνω, κύριε Παπαδάκη, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαπιστώσεις. Εσείς βεβαίως διαπιστώσεις πρέπει να κάνετε. Αλλά το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να κάνει διαπιστώσεις. Έχετε δίκιο, αλλά σας λέω, αν πεινάγα τα παιδιά μου, θα κλαβα. Εγώ δεν θέλω να αρχίσω την κριτική στους προηγούμενους, γιατί λένε, μας κάνουν κριτική τώρα εμάς για 2 μήνες και αυτοί τόσα χρόνια δεν κάναν τίποτα. Μια αμυγδαλέζα κάνανε, η οποία ντρέπονται και ήδη να πάνε τη δούνε. Ντρέπονται να πάνε εκεί πέρα να δούνε την αμυγδαλέζα. Όντως έτσι είναι, αλλά και τώρα ντρεπόμαστε να, τους, να δούμε, ναι, που κοιμούνται. Εμείς λοιπόν είπαμε. Τους βγάλαμε από την αμυγδαλέζα και τους πήγαμε στα μοντρούμια. Αν είδατε όμως, έτσι, και στην ΚΟ βρήκαμε ένα κατάλημα για να μπορούν να κοιμηθούν οι άνθρωποι. Δηλαδή η Τασία τρέχει από εδώ και από εκεί. Για να λύσουμε το θέμα αυτό. Ήταν ατυχής πρέπει, λέμε, η δήλωση για τον ήλιο χτες.
θεωρώ ότι είναι αυτά τα πράγματα δημοσιογραφικά. Και για καλό ήλιο χθες, όχι τίποτα άλλο. Ίδια το δημοσιογραφικά είναι αυτά τα θέματα για να κερδίσουμε λίγο... τηλεθέαση. Λίγο τηλεθέαση. Δεν είναι. Εγώ λέω όμως ότι από τη μεριά τη δική μας γίνεται προσπάθεια να ευρεθούν χώροι, όπως λέμε, παλιά στρατόπεδα, παρατημένες πολυκατοικίες, οι οποίες και τουλάχιστον να αντιμετωπίζουμε και άμεσα... Λεφτά, κύριε Υπουργέ. Μα δεν με ακούτε. Να αντιμετωπίσουμε άμεσα αυτό το πρόβλημα. Να μπορούν οι άνθρωποι να κάθονται εκεί. Και λέω πάλι, έχουμε κάνει και αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο να δει, μια και είναι υπεύθυνος για την πολιτική αυτή, να δει πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της Ελλάδας, πώς θα αντιμετωπιστεί, γιατί αυτοί και αυτοί πρέπει όμως να συμβάλλουν. Και λένε πεινάω. Θέλω δουλειά. Δηλαδή αν αυτοί οι άνθρωποι πάνε στη μαύρη εργασία, προσέξτε με. Αν πάνε στη μαύρη εργασία. Ναι, και αλλά πάρουν... η απάντηση που σας δίνω εγώ, δηλαδή όταν μου λέτε αυτοί θέλουν χρόνο για να γίνει. Λοιπόν, η λύση. Η λύση. Λύση δεν την έχουμε. Η λύση είναι. Όχι, δεν την έχετε. Δηλαδή όταν δεν έχουμε τη λύση. Η πίεση προς την Ευρώπη είναι αν σίγουρο. Δεν έχουμε τη λύση, έτσι δεν είναι. Πρέπει να κάνουμε προσωρινά μέτρα και αυτά προσπαθούμε εμείς να κάνουμε, ούτως ώστε οι άνθρωποι να μην πεθαίνουν στο δρόμο. Να έχουν ένα χώρο να μπορούν κλειστό, να μπορούν να κάτσουν ένα και ταυτόχρονα να μπορέσουμε σε συνεννόηση με την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να λύσουμε ριζικότερα το θέμα. Αν μου πει κάποιος μία άλλη λύση, εγώ θα τη δεχτώ αμέσως. Μέχρι να γίνει αυτό, αλλά δε, μέχρι να γίνει αυτό θα έχουμε 1,5 εκατομμύριο στην Αθήνα. Και στην... Αν δεν σταματήσει η ιστορία του Ιράν να γυρίσουν, αν είδατε κάποιους από το Ιράν, ήταν μοντέλα. Τη Συρία. Από τη Συρία. Ήταν μοντέλα. Τα κινητά τηλέφωνα ήταν πανάκριβα. Όχι μόνο αυτό. Ήταν μοντέλα. Δηλαδή φύγανε, δεν φεύγουν μόνο άνθρωποι. Δεν φεύγουν μόνο άνθρωποι. Σας είπα, θα πεινάσουν αύριο. Ναι. Και εγώ σας είπα ειλικρινά, αν πεινάσουν τα παιδιά μου, αν είμαι σε μια ξένη χώρα και πεινάσουν τα παιδιά μου, θα κλέψω. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή όλα αυτά, τα ξέρετε κάτι, θα πολεμήσω και αυτά. Άμα δεν έχουν να τα παιδιά μου, τα κάνω. Δεν είναι ότι θα πολεμήσω. Είναι ότι πρέπει να βρούμε λύση. Και η λύση δεν βρίσκεται μόνο με επιλογές ελληνικές. Η λύση βρίσκεται με συνεννόηση και μαζί με τους Ευρωπαίους. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα κάνουμε κι εμείς μια διακοπή για το πρωτογενές πλεόνασμα της εκπομπής. Ναι, βέβαια, κάτι πρέπει να βγάλουμε κι εμείς. Στη συνέχεια θα πούμε...